Τώρα πάμε να κάνουμε άλλους συνειρμούς πολιτικούς. Για πάμε να μιλήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε γιατί έχουμε μια νέα περιδίνηση εσωκομματική, πώς να το πούμε, αναταραχή. Περιδίνηση, προβληματισμό. Προβληματισμό. Δεν ξέρω. Θα μας πει ο καθήλυνα αρμόδιος, νομίζω. Πάμε λοιπόν στο Χάρη το Μαμουλάκη, βουλευτής και τομεάρχης υποδομών βεβαίως και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τηλεθεατές μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και να ευχηθώ καταρχάς εκ προημίου καλές διακοπές, γιατί από ό,τι πληροφορούμε πρόκειται για την τελευταία εκπομπή. Σωστά το λέω. Σωστότατα. Ανάψη. Έτσι, πολύ σωστά. Και τώρα νομίζω, άκουγα και προηγουμένως τα σχόλιά σας από τον Διεθνή Τύπο και νομίζω ότι ζούμε μια αναταραχή, όπως έλεγε και ο γνωστός παλαιός πολιτικός ο Μάο Τσετούν, καναταραχή, όμορφη κατάσταση. Δεν ξέρω, αυτό, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει παντού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην κεντροαριστερά γενικά έχουμε έτσι εξελίξεις οι οποίες είναι πυρετώδεις. Προφανώς στον χώρο του Πασόκ κινήματος αλλαγής, όπως αντιλαμβάνεστε, με το θέμα αρχηγίας να έχει ανακύψει να είναι πολύ πιο ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Αλλά εκεί θα πάνε και σε εκλογές, κύριε Μαμούλα, και θα λυθεί εκεί, ναι, σε εσωκομματική κάλπη. Αυτό δεν ανακοινώθηκε. Ναι. Σωστά, πολύ. Η κεντρική τους επιτροπή, νομίζω, την Κυριακή θα το επιβεβαιώσει. Σε εμάς τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, γιατί θα είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας, υπάρχει μια αναταραχή υπό την έννοια ότι και η έλλειψη του Προέδρου, το γεγονός ότι βρίσκεται στην Αμερική περίπου 10 ημέρες, αλλά και το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η αντίδραση αρκετών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τα τεκτενόμενα και τα λεγόμενα και τα υπομένα στα κοινωνικά δίκτυα από πλευράς Προέδρου το τελευταίο διάστημα, δημιούργησαν μια έτσι, θα το έλεγα, δυσανεκτική κατάσταση, παρόλο που είναι ζητήματα που κατά την άποψή μου μπορούν, εφόσον υπάρχουν καλές προθέσεις, μπορούν να λυθούν. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά μπορούν. Στην πολιτική άλλωστε, που είναι η τέχνη του φικτού, οφείλεις πάντοτε να μειώσεις το εγώ σου προς χάρη του γενικότερου, του συλλογικού καλού. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου θα έχουμε μια ευτυχή κατάληξη. Έχουμε περάσει από πολλά, το ξέρετε. Ναι. Πέρυσι τέτοια εποχή βιώσαμε μια εσωκομματική διαδικασία. Αυτό που βιώνει δηλαδή τώρα το ΠΑΣΟΚ, το είδαμε εμείς πέρυσι. Καταφέραμε, αντέξαμε στις εκλογές. Νομίζω και το γεγονός ότι κάναμε ένα γκέλ, μια καλή παρουσία και στους νέους ανθρώπους ηλικίες 18-24 αλλά και 24-32 είναι θετικό. Από την άλλη όμως σαφέστατα υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί θα μπορούσαμε, εφόσον κατέρευσε το κυβερνών κόμμα, κυριολεκτικά κατέρευσε η Νέα Δημοκρατία, έχοντας απολέσει τις μισές ψήφους και έχοντας το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της σε πλήθος, σε ακριβές πλήθος ψήφων, θα έπρεπε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη κεφαλαιοποίηση της εν λόγω φθοράς. Δεν την είχαμε. Και είναι μια αλήθεια αυτό. Υπάρχει λοιπόν προβληματισμός και οφείλουν τα όργανα να συνεδριάσουν, παρουσία του Προέδρου, για να δούμε πώς πάμε παρακάτω, πώς προχωράμε ως συλλογικός φορέας. Βέβαια, τώρα αυτό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος λείπει και όσο ο Πρόεδρος λείπει, τα στελέχη μαζεύουν, γράφουν επιστολές και επικοινωνούν και λένε διάφορα. Εμένα μου θυμίζει λίγο το λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Και δεν ξέρω αν είναι και πολύ παρήγορο αυτό, κύριε Μαμουλάκη, με την έννοια ότι. Εντάξει, εγώ τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Όμως, να, πόσο καιρό μετά τις εκλογές και υπάρχει πάλι μια τέτοια αναστάτωση. Που φαντάζομαι ότι και εσείς θα θεωρούσατε ότι εκεί κάπου στο συνέδριο, όταν με εμφατικό τρόπο ο Στέφανος Κασελάκης έκλεισε κάθε συζήτηση, θα τα είχατε προσπεράσει. Ναι, αυτή την αίσθηση έως και πεποίθηση είχα εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν γρήγορα και άρδινοι εξελίξεις. Θα μου πείτε, στην πολιτική αυτή είναι και η ομορφιά της. Εκεί που φαντάζει κάποιος, για παράδειγμα, κυρίαρχος, είτε σε ένα εσωκομματικό πεδίο, είτε σε πολιτικό, ξαφνικά ένα γεγονός μπορεί να αλλάξει άλλη την κατάσταση. Το είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, όπου εκλογές, πρόσφατες εκλογές, άλλαξαν τελείως το τοπίο και από κυρίαρχος αυτή τη στιγμή, βεβαίως και είναι ακόμα μπροστά, αλλά έχει τεράστια προβλήματα, τα οποία αναδύθηκαν στην επιφάνεια μόλις προχθές στην κοινοβουλευτική σωμάδα που ακούστηκαν τα μύρια όσα. Θέλω να πω λοιπόν ότι και σε εμάς, βέβαια, δεν είναι απλή άσκηση και θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι με την επιστροφή του Στέφανου Κασελάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μειωθούν οι κραδασμοί, συνεδριάζουν και τα όργανα. Την Πέμπτη έχουμε πολιτική γραμματεία, την επόμενη Πέμπτη, την Κυριακή Κεντρική Επιτροπή 7 του Ιουλίου. Φυσικά και η κοινοβουλευτική ομάδα, που οφείλω να σας πω ότι το ζήτησα μαζί με άλλους δύο συναδέλφους μου, πρώτη επιστολή στον 87. Κατέθεσε ένα αίτημα προς τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον αγαπητό Σοκράτη Φάμελο, που ζητούσα την άμεση σύγκληση του οργάνου, γιατί σας θυμίζω ότι διακόπη η κοινοβουλευτική ομάδα, που είχε σαν στόχο ακριβώς αυτό, να αναλύσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και να βρούμε τους τρόπους που μπορούμε, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι
Δεν ξέρω, χάθηκε η γραμμή. Νομίζω. Ναι, αλλά μην σας ακούμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Και λέω και εκεί που είπα για τις συνεργασίες έπεσε το τηλέφωνο. Γιατί. Εντελώς τυχαία. Δεν θα κάνω κανένα συνειρμό. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ακριβώς αυτό, προσέξτε. Υπάρχει ένας γειτονικός χώρος. Ο προοδευτικός επίσης. Με διάφορες διαφοροποιήσεις βεβαίως. Αναφέρομαι στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Αλλά σας λέω για παράδειγμα ότι αν μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη σε βασικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες, ποια είναι αυτά, κόστος ζωής, κόστος στέγασης, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, κράτος δικαίου. Σας ανέφερα 5 πυλώνες και στους 5 έχουμε ίδιες απόψεις. Σωστό. Είναι λοιπόν εξαιρετικό πολιτικό πεδίο που μπορούμε να εδράσουμε συνέργειες και αυτό μετέπειτα μπορεί να μεταξελιχθεί σε κάτι ακόμα όταν πιο όταν λέτε για συνέργειες, κύριε Μαμουλάκη, το οριοθετείτε σε επίπεδο βουλής, κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Ναι. Νομοπαρασκευαστικές πρωτοβουλίες, ναι. Νομοθετικές ενέργειες από κοινού που θα αφορούν τη ζωή των πολιτών, των πολλών, ώστε να γίνει καλύτερη, να μειωθεί η ακρίβεια, να μπορούν τα παιδιά μας αλλά και όλοι μας να έχουμε μια στέγη η οποία δεν θα μας απορροφά το μισό και παραπάνω από τους πόρους μας για να ζήσουμε. Σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα του 2024 ενίκιο, ανελαστικά έξοδα, τηλέφωνα, ρεύματα, δημόσια κοινοφελή δίκτυα και υποχρεώσεις που έχουμε είναι περίπου το 60% των συνολικών απολαυών μας. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό όλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα είναι ζητήματα. Αυτό για τις συνέργειες βεβαίως εσείς από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ το έχετε θέσει. Η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, ποια είναι στο κομμάτι αυτό για την κοινοβουλευτική συνέργεια. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Υπάρχουν συνάδελφοι από τον ΠΑΣΟΚ που το βλέπουν πάρα πολύ θετικά. Ξέρετε, ακόμα και αν το εγώ και τα φουσκωμένα εγώ κυριαρχούν, ήρθε το αποτέλεσμα της κάλπης που έβαλε τα πάντα σε μία άλλη βάση. Εγώ προεκλογικά που είχα και την ευθύνη της Θεσσαλίας και όργωσα την εν λόγω περιοχή ως τομεάρχης υποδομών και μεταφορών, το κοινό μήνυμα που εξέπεμψε ο κόσμος παντού από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη ήταν κάτι να απαλλαγούμε από αυτή τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που έχει ταπεινώσει την αγοραστική μας δύναμη που δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως ζούσαμε στο παρελθόν. Τελειώνουν τα χρήματα. Υπήρχε ένα πάνδυμο αίτημα για αλλαγή, πολιτική αλλαγή. Δεν συνέβη αυτή. Όμως, ο λαός είναι σοφός και το μήνυμα που στέλνει πολλές φορές μπορεί να είναι αμφίσιμο, αλλά πάντοτε στο τέλος ξεκάθαρο. Τι εννοώ? Το άθροισμα των δυνάμεων για πρώτη φορά του ΣΥΡΙΖΑ ως δεύτερη δύναμη και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ δίνουν τη δυνατότητα να ανατρέψουμε αυτό την υφιστάμενη κατάσταση. Και δεν είναι μόνο βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, είναι και η Πλεύση Ελευθερίας, είναι και το ΜΕΡΑ25, σωστά. Είναι Νέα Αριστερά. Υπάρχει μεγάλη διασπορά. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις βεβαίως προοδευτικές. Εγώ εστίασα στο ΠΑΣΟΚ επειδή ως δύναμη σε επίπεδο ποσοστών καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο, είναι η τρίτη τετάξη δύναμη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όπως και να έχει λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πάρα πολύ καλά το φθινόπωρο. Θα μου πείτε, πρέπει να αποκρισταλωθεί η κατάσταση σε επίπεδο αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ναι. Είναι μια διαδικασία την οποία όμως σεβόμαστε απόλυτα. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι περί πολιτικού πολιτισμού. Η στάση των συναδέλφων μου του ΠΑΣΟΚ πέρσι το φθινόπωρο, που βιώσαμε εμείς μια αντίστοιχη εσωστρεφή και ψυχοφθόρα διαδικασία με την εκλογή αρχηγού, ήταν αξιοπρεπέστατη. Και το λέω και το εννοώ. Άρα, πολιτικός πολιτισμός είναι αυτό και οφείλουμε και εμείς τώρα, βλέποντας το τι βιώνουν στο γειτονικό μας χώρο με την εσωστρέφεια, την εκλογή νέου Προέδρου, να κρατήσουμε μια αντίστοιχη στάση. Ας περιμένουμε λοιπόν να ξεκαθαριστεί η κατάσταση και. Ένα μικρό τεχνικό ζητηματάκι. Νομίζω θα τον ξαναβρούμε τον κύριο Μαμουλάκη. Να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, τον καλούν και χάνει το σήμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πειράζει πάντως. Νομίζω ότι θα μας μείνει λίγος χρόνος να ρωτήσουμε και για το κομμάτι των έργων. Εννοείται. Μιας και είναι και εννοείται, το μυαλό. Αλλά κάτι έχουμε να ρωτήσουμε ακόμα και για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μην το αφήσουμε σαν εκκρεμότητα. Μόλις τον έχουμε ξανά μαζί μας, τον κύριο Μαμουλάκη. Ωραία. Έχουμε επιτόπου. Ναι, βέβαια. Πάω να το ρωτήσω και μετά ρωτώ τι θέλεις για τα. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, οι κραδασμοί όμως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι τελευταίοι, δεν είναι μόνο για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, για τα πολιτικά, είναι και για τα οικονομικά, είναι και με φόντο τις εξελίξεις στην εφημερίδα Αυγή, έτσι. Γιατί το είδαμε ξεκάθαρα και στην επιστολή των 87. Κύριε Σαββίδη, να το ξεκαθαρίσουμε. Καταρχήν, επί των ζητημάτων που αφορούν
Κάποια τοποθέτηση του Στέφανου Κασελάκη, η οποία μετά βέβαια με την επαναδιατύπωσή του αποσαφηνίστηκε. Ναι. Περί μαύρων χρημάτων κλπ. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, αν υπήρχαν άλλωστε, δεν θα είχαμε τα οικονομικά προβλήματα που πιέζουν μια ιστορική εφημερίδα προς κλείσιμο τουλάχιστον του καθημερινού της Φύλου. Mm. Καθαρές κουβέντες. Μαύρα χρήματα και βασίλισσα του μαύρου χρήματος είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης και το διεφθαραμένο σύστημα που διοικεί αυτόν τον τόπο 5 χρόνια και κάνει τη ζωή μας των φτωχών φτωχότερη και των πλούσιων πλουσιότερη. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι. Δεν μπορεί να αντιδράσει, γι' αυτό και δεν μπορεί να πατάξει την ακρίβεια. Γιατί το Πασόκ, δεν θέλω να πω, το παρελθόν του κυρίου Τσουκάτου και άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν θέλω να γυρίσω εκεί. Θέλω να προασπιστώ την πολιτική στον τόπο. Uh-huh. Και αυτό που τι πρέπει να κάνουμε, γιατί να βγει όμως ένα σχόλιο, γιατί είναι πραγματικά στενάχωρο. Μάλιστα σήμερα το πρωί, όσο φύλαμε, όσοι βουλευτές μπόρεσαν, δώσαμε κάποια χρήματα για να μπορέσουν οι συνάδελφοί σας και να αποζημιωθούν, αλλά και να τους δοθεί δυνατότητα ενδεχομένως να διατηρήσουν τη θέση είτε στο διαδικτυακό μέσο, το template, το πόρταλ της Αυγής, είτε στην Κυριακάτικη Εφημερίδα που ευτυχώς παραμένει, και ελπίζουμε να ανατάξει δυνάμεις, να εξυγειανθεί οικονομικά για να μπορέσει να βγει ξανά σε καθημερινή έντυπη μορφή. Όπως και να έχει όμως, είναι δύσκολες συνθήκες. Οι εποχές είναι δύσκολες γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, μετά τις εκλογές του 2023 το ποσοστό μας μειώθηκε δραστικά, άρα και η κρατική επιχορήγηση μειώθηκε επίσης. Θέλω να τονίσω όμως ότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα σεντ. Σε αντίθεση με μια κυβέρνηση και ένα κόμμα που χρωστάει 500 000 000 ευρώ, εκ των οποίων σε ασφαλιστικά ταμεία, σε θαλασσοδάνεια, σε τράπεζες. Πώς είναι δυνατόν τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών να τις θασεύσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις των τραπεζών, αφού χρωστάει σε αυτές 500 000 000 ευρώ. Είναι ρητορικό το ερώτημα, καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, γι' αυτό δεν είμαστε και ίδιοι. Δύσκολες συνθήκες. Θα σας πω ένα πράγμα. Η αποζημίωση βουλευτική, η δική μου βουλευτική αποζημίωση 5 έτη και όλων των συναδέλφων στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, πάλι χάθηκε. Δεν ξέρω. Η μισή βουλευτική αποζημίωση οδηγείται στο κόμμα για να μην χρωστάμε τίποτα. Για να είμαστε πραγματικά περήφανοι ότι δεν εξαρτώμεθα από κανένα οικονομικό παράγοντα, από καμία τράπεζα, από κανέναν ολιγάρχη. Και είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο εν έτη 2024 και με τις συνθήκες που βιώνουμε με την ακρίβεια να καλπάζει. Mm-hmm. Αλλά είναι και μια θεσμική και ηθική υποχρέωση. Πάντως, κύριε Μαμουλάκη, το γεγονός ότι ο χώρος αυτός δεν μπορεί να στηρίξει μια εφημερίδα καθημερινή είναι ενδεικτικό, νομίζω, σε ποια περιδίνηση έχει μπει αυτός ο χώρος. Έτσι δεν είναι? Θα σας πω, ναι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Το έντυπο μέσο εν έτη 2024 που έχουμε ένα διαδίκτυο που πραγματικά γιγαντώνεται, που η εφημερίδα, δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που πρόλαβα την εφημερίδα, συζητούσα με κάποιους συναδέλφους σας και μου έλεγαν ότι προ 20ετίας υπήρχαν εφημερίδες που έκοβαν, θα πω και το όνομα της εν λόγω εφημερίδας, τα νέα ας πούμε, μετά από 20 χρόνια είχαν 210 και 220.000 ευρώ φύλλα ημερησίως. Και τώρα όλη η Ελλάδα, μα όλη η Ελλάδα, δεν αθροίζει το μισό αυτού του ποσού. Ναι, βεβαίως. Αυτό νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Έχουμε μεταβεί λοιπόν σε μια άλλη εποχή. Έχουν αλλάξει οι καταστάσεις και οι εποχές. Και το έντυπο βάλεται πανταχώθεν, γιατί είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το διαδίκτυο ή άλλου τύπου μέσα. Αυτή είναι μια συνθήκη πραγματικά δύσκολη. Όμως οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουμε αυτή την πολύ ιστορική εφημερίδα που 6 δεκαετίες τώρα άφησε ένα εξίτυλο αποτύπωμα στον τόπο. Και κυρίως τους μισθούς των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Και δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι, για να μην εισπεύσει κανείς να πει για τους δημοσιογράφους. Όλο το οικοσύστημα. Γιατί μια εφημερίδα έχει μια αλυσίδα ανθρώπων και όλους πρέπει να τους σκεφτόμαστε. Γι' αυτό και εμείς θεωρήσαμε υποχρέωσή μας και πολλοί από τους βουλευτές αλλά και στελέχη του κόμματος, σας λέω, καταβάλαμε εκτάκτως χρήματα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το κόμμα και να είμαστε εντάξει απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που πολλοί από αυτούς είναι οικογενειάρχες και έχουν υποχρεώσεις ανηλυμένες. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά, κύριε Μαμουλάκη, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Τι γίνεται? Έχουμε λέει φουρνέλα στο ΒΟΑΚ. Γελάτε, κύριε Μαμουλάκη. Επλέον αυτό το πράγμα έχει καταντήσει, νομίζω, μια ηλαρό τραγωδία. Δεν είχαμε φουρνέλα. Αφού είχαμε. Στα φουρνέλα είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Στο έργο δεν βλέπουμε. Έργο 5 χρόνια. 5 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο ΒΟΑΚ παραμένει ένα αστείο. Προσέξτε, τα φουρνέλα που τοποθετούνται και προειδοποιούν οι αρμόδιοι αναφέρονται σε ένα έργο του οποίου η συμβασιοποίηση. Η σύμβαση, η έναρξη δηλαδή, έγινε το Σεπτέμβριο του 2022. Έρχονται δηλαδή σχεδόν 2 χρόνια μετά, έχοντας πληρώσει όλοι εμείς οι φορολογούμενοι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από αυτό το έργο,
χωρίς να έχει παιχτεί πενιά, γιατί πληρώνουμε, γιατί με υπεπτειότητα του δημοσίου και καθυστερήσεις και μη ωριμότητα, ο ανάδοχος και ο εργολάβος, ο κάθε εργολάβος διεκδικεί χρήματα. Έλα. Σου λέει, εγώ βρίσκομαι εδώ, εγκαταστάθην στο εργοτάξιο, με υπεπτειότητα δική σου κύριε του δημοσίου, ο Κώστας Σάχ Καραμαλής, ο μοιραίος υπουργός των ΤΕΠΟΝ και εδώ φέρει την υπογραφή του, με δική σας ευθύνη εγώ δεν προχωρώ, γιατί οι άριστοι του Μαξίμου δεν έκαναν τις απαλωτριώσεις. 5 χρόνια, το Ευαγγέλιο ενός έργου, το βασικό. Το οποίο έργο, κύριε Μαμουλάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, κανονικά, παρακαλώ, βάσει των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων που ξέραμε και με χρηματοδότηση από τα Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μάλλον να ολοκληρωθεί τέλη του 2025, σωστά. Ασφιχτικές ημερομηνίες, ναι, καταληκτικές. Δεν έχει αρχίσει πρακτικά. Και δεν είναι, έχει, ναι, αρχίσει ακόμα. Ναι. Η απένταξη είναι σχεδόν βέβαια. Θέλω να δω, εμείς παρακολουθούμε πολλές φορές, και επιτρέψτε μου για τις ακμές στο λόγο μου, αλλά είναι τόσο σημαντικό έργο, ο ΒΟΑ για το νησί. Βεβαίως. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, έχουμε χάσει 5 χρόνια και έχουμε κερδίσει διόδια βεβαίως. Αλλά δυστυχώς έργο δεν βλέπουμε. Και όχι μόνο δεν βλέπουμε έργο, αλλά ειδικά το μεγάλο τμήμα, το Χανιά Χερσόνησος, που είναι το 82% του συνολικού ΒΟΑΚ, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική του διαδικασία. Όχι έναρξη εργασιών. Παραχώρηση, γιατί είναι σύμβαση παραχώρησης. Είναι πολύπλοκο έργο, κύριε Μαμουλάκη. Είναι μεγάλη σύμβαση παραχώρησης. Το έργο αυτό εκκινήθη το 2018 διαγωνισμός. Ολοκληρώθηκε σε 1 χρόνο επί ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη φάση και στη β' φάση είμαστε τώρα 5 ολόκληρα χρόνια και δεν έχει κλείσει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πραγματικά εξηγηρώμε. Είναι τρομακτικό και θα μου πείτε, μα γιατί. Δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να ολοκληρωθεί, να συμβασιοποιηθεί το έργο και να πάει σε φάση κατασκευής. Τι, θέλει να φύγει από πρωθυπουργός και να μην προλάβει να έχει παιχτεί πενιά στο ΒΟΑΚ. Ακούστε, όπως με την ακρίβεια, όπως και με τις τράπεζες, θέλει να λύσει το πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί. Γιατί τα καρτέλ είναι αυτά που έκαναν τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τα καρτέλ λοιπόν τον χορεύουν και χορεύουν και όλους εμάς με την ακρίβεια και το λιγοπόλιο. Εντάξει. Ό,τι με την ενέργεια συμβαίνει, ό,τι συμβαίνει ακόμα και στα δημόσια έργα. Σας θυμίζω ότι είναι γνωστή η ανάδοχη και στην Κρήτη. Θέλω να πω λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η βούληση μπορεί να είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όταν εξαρτάσαι, όταν έχεις βαθύτατη εξάρτηση από οικονομικά συμφέροντα, τότε δυστυχώς οι πολίτες θα υποστούν αυτές τις συνέπειες. Κύριε Μαμουλάκη, εγώ θα σας θέσω και μία ερώτηση που μου έκανε η Μέρη πριν την έναρξη εκπομπής και μου λέει: τρένο θα δούμε στην Κρήτη. Άστο αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί δεν θέλω να πω. Αυτό είναι ένα όχι προσωπικό στοίχημα, γιατί δεν είναι θέμα του Χάρη Μαμουλάκη, του Μπάμπη Σαββίδη, της Μαρίας Καριωτάκη, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας. Νομίζω ότι έχει επιτευχθεί η μεγάλη εικόνα, μια πλατιά κοινωνική συμμαχία που φωνάζει από άκρη σ' άκρη στην Κρήτη ότι τώρα. Ή τώρα ή ποτέ. Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα είναι η δυνατότητα και το momentum να έχουμε ένα μέσο σταθερή τροχιά στο νησί μας. Γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικό, γιατί μειώνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, γιατί μπορεί αύριο το παιδί μας να πάρει με ευκολία ένα τρένο, ένα προαστιακό Ηρακλείο. Ένα καλό τρένο όμως, ένα τρένο. Ένα καλό τρένο και όχι σαν τα περιστατικά το χθεσινό πάλι που είχα τη διαμάχη με τον κύριο Σταϊκούρα. Είχαμε νέο συμβάν. Το ξέρουμε. Πάλι μη υπάρχουσα τηλεδιοίκηση. Δηλαδή, οι συνθήκες πραγματικά στην Ελλάδα υπάρχει μια εχθρότητα της κυβέρνησης απέναντι στα μέσα σταθερής τροχιάς. Εγώ... Γιατί, προσέξτε όμως, δεν σας κάνει εντύπωση, είναι δυνατόν ένα τρένο που δεν κοστίζει πολύ, που πήγα στην Ευρώπη, βρήκα την Επίτροπο και μας λέει και μου είπε, χρηματοδοτώ 100% το έργο. Το καταλαβαίνετε. Και αρνούνται. Και θα μου πείτε, μα γιατί. Γιατί να συμβαίνει αυτό. Η απάντηση είναι μία και είναι 6 λέξεις. 6 γράμματα. Διόδια. Γιατί ο παραχωρησιούχος θα χάσει πολλά χρήματα με την ύπαρξη του προαστιακού Ηρακλείου. Ένα τρένο που αρχικά θα είναι Καστέλη Ηράκλειο και μετά θα μπορεί να πάει Χανιά Σιτία. Αλλά θα μειωθεί η διέλευση των οχημάτων. Αυτό είναι που δεν θέλουν. Βλέπετε πάντοτε που προσκρούει το μέλλον της ανάπτυξης αυτού του τόπου. Προσκρούει σε 5 εταιρείες που διαχειρίζονται τα πάντα ανεξέλεγκτα. Και απορεί κανείς ποιος είναι τελικά. Η φράση του παλιού Καραμαλή, νομίζω ότι αυτή εναρμονίζεται. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Λοιπόν, τώρα εγώ, κύριε Μαμουλάκη, θα κάνω μια προβοκατόρικη υπενθύμηση. Να την κάνετε, κύριε Καριωτάκη, την κάνετε. Σας ευχαριστώ. Ακούω. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως για τις τράπεζες, είπατε και για τους χορούς και θυμήθηκα πως αν σήμερα στις 28 Ιουνίου του 2015 μπήκαμε στα Capital Controls και ήρθαν οι μέλισσες. Ναι. Ναι, μετά το δημοψήφισμα και η τιμωρητική διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γνωστού κονκλάβιο των Βρυξελών τότε. Θα σας πω ένα πράγμα, το βίωσα πολύ δύσκολα βέβαια. Εμείς να δείτε. Θυμάστε, στο Δήμο Ηρακλείου ήμασταν τότε που ξαφνικά χάθηκε κάθε δυνατότητα παραγωγής έργου. Αλλά είδατε η Ευρώπη
όταν χτυπάει την πόρτα των υπολείπων χωρών και των βόρειων κρατών, πώς αμοιβαιοποιούν το χρέος, πώς δημιουργούν ομόλογα. Γι' αυτό, αυτό το ζήτημα που λέγαμε τότε, το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήμουν τότε στην κυβέρνηση, αλλά ζητούσε και ο ελληνικός λαός με το δημοψήφισμα και δεν εισακουγόμασταν. Όταν χτυπάει την πόρτα και τον άλλον το πρόβλημα, βρίσκουν τη λύση. Αυτό το αφήνω τροφή για σκέψη για τους τηλεθεατές. Λοιπόν, πάντοτε η πολιτική βούληση πετράει. Κύριε Μαμουλάκη, είστε χυμαρόδης όπως πάντα. Έτσι σας έχουμε συνηθίσει και καλά το κάνετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς να ξέρετε. Και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, βεβαίως, μιας και είναι η τελευταία μας εκπομπή σήμερα. Και με χαρά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.